ειδικά το τέλος επιτιδεύματος, είναι συνάρτηση και της πρόοδου στην προσπάθεια κατά της φοροδιαφυγής. Ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη μια σειρά από μέτρα, μια σειρά από εξαγγελίες. Δεν ακούσαμε διάφορα μέτρα τα οποία είχαν πέσει στο δημόσιο διάλογο σενάρια το προηγούμενο διάστημα, όπως την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την επέκταση της αναστολής της στο δημόσιο, στους συνταξιούχους για το τέλος επιτιδεύματος ή και την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Πώς προχωράμε, αυτά τα μέτρα υπάρχει περίπτωση να τα δείτε μέσα στο 22, δεδομένου και ότι από το 23 πηγαίνουμε σε μια πρωτογενή πλεονάσματα, πλέον θα έχουμε στόχους? Καταρχήν, από το 23 και μετά φεύγει η ρήτρα γενικής διαφυγής, επανέρχονται οι στόχοι, θα δούμε σε ποιο ύψος, και επανέρχεται και η αλλαγή μεταξύ προσωρινών και μόνιμων μέτρων πολιτικής. Αυτά τα μέτρα που περιγράφεται έχουν όλα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μεγάλα δημοσιονομικά μέτρα, μιλάμε για πολύ μεγάλο ύψος δημοσιονομικών μέτρων και θα πρέπει να δούμε και τους στόχους και το ρυθμό ανάπτυξης ενδιαμέσως για να δούμε πότε μπορούν να μπουν. Ειδικά το τέλος επιτιδεύματος είναι συνάρτηση και της πρόοδου στην προσπάθεια κατά της φοροδιαφυγής. Γιατί να θυμίσω ότι έχουμε πολύ μεγάλο μέρος μέτρων που είναι αφιερωμένο στους ελέγχους, στην ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών, στα κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, στα ηλεκτρονικά βιβλία, στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, συν η μείωση των φόρων και των εισφορών, όλα αυτά μαζί έχουν σαν στόχο να σπρώξουν τους ανθρώπους από την γκρίζα οικονομία στην άσπρη και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και την κυβέρνηση στην προσπάθειά της όταν θα είναι η ώρα να καταργήσει το τέλος επιτιδεύματος. Φτάνει αυτή η ώρα, είναι κοντά. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν μιλά για το μέλλον όταν δεν έχει στοιχεία. Για την ώρα δεν έχουμε στοιχεία για να μιλήσουμε για όλα αυτά που λέτε. Εάν το τέταρτο τρίμηνο υπάρξουν κλειδονισμοί στην οικονομία, λόγω της πανδημίας, λόγω Το τρίτο τρίμηνο το γλιτώσαμε. Το τρίτο τρίμηνο έχουμε στοιχεία εντυπωσιακής ανάκαμψης. Για το τέταρτο. Ακριβώς. Γι' αυτό πηγαίνω στο τέταρτο λοιπόν τρίμηνο. Λόγω της πανδημίας, λόγω της επιμονής της ακρίβειας που θα απειλεί τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η κυβέρνηση σκέφτεται, προσανολίζεται να πάρει κάποια μέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Ακούστε, μόλις τώρα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ναι, αλλά έχουμε έναν προϋπολογισμό που περιμένουμε να κατατεθεί. Σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Όταν λοιπόν θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός, θα δούμε τι θα περιλαμβάνει. Για την ώρα δεν έχουμε την εικόνα ότι τα μέτρα που πήραμε δεν ήταν επαρκή. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι πάρα πολλοί που παρακολουθούσαν ευνηδιάστηκαν από το συγκεκριμένο μείγμα μέτρων. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα μέτρα αυτά, γιατί αν τα κοιτάξετε είναι πολύ προσεκτικά και έχουν ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική και αναπτυξιακή ταυτότητα. Και αυτό είναι για μας το σημαντικό, να στέλνουμε τα σωστά μηνύματα και να αλλάζουμε τα κίνητρα και να βοηθούμε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη.